Πάμε, πάμε να ακούσουμε τηλεθεατή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Την κυρία Βάντα. Καλησπέρα, κύριε Φίλιππα. Σας ακούμε. Θέλω να σας πω που κάθε μήνα κλέβουν από τους συνταξιούχους 1,20€, 48 σέντς, 2€ και κάτι και το από επικουρικό και από τη σύνταξη. Είναι ποσά που κανείς δεν τα δίνει σημασία. Κοιτάει τα χοντρά μπροστά, πίσω δεν κοιτάει. Κάθε μήνα λιγότερο μου έρχεται. Μα κάθε φορά. Μάλιστα. Εγώ έπαιρνα 350 ευρώ σύνταξη κυρία από τον άντρα μου. Ήταν καπετάνιος, πέθανε νέος. Και τώρα παίρνω 192 ευρώ. Πόσο? 192, που λένε δεν κόβουν τις μικρές συντάξεις. Μάλιστα. 192 ευρώ, υπάρχει σύνταξη 192 ευρώ. Εδώ, αυτό τα λέει γυναίκα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο, κυρία Βάντα, κουράγιο. Κουράζει να κάνει μια γυναίκα με 192 ευρώ. Τι να πεις, ότι ναι, είναι όλοι ναι. Αυτοί που μας κυβερνάνε, μην πω τι. Ναι, ναι, ό,τι και να πεις, δίκιο θα έχεις. Πάμε στον κύριο Χρήστο. Κουράζει να κάνει μια γυναίκα με 192 ευρώ, δηλαδή τέλειος. Κύριε Χρήστο, σας ακούμε, καλησπέρα σας. Κύριε Καμπούρη, εγώ ήμουν υπάλληλος, ναι. Ιδιωτικός υπάλληλος, 37 χρόνια. Πλέρωνα τα κέρατά μας σε φορείες, ταμεία και όλα αυτά. Και τώρα που είμαι 70 τόσο χρονών, μετά από 11-12 χρόνια, δεν έχω πάρει ούτε ένα σέντς, ούτε ένα λεπτό. Αύξηση πρώτον και δεύτερον. Επιτρέπεται εγώ στη Δύση που είναι να πάω για τον Άγιο Πέτρο να πληρώνω την εφορία. 37 χρόνια πλέρωνα και μεγάλα ποσά. Συζητάμε ότι κάθε μήνα πλέρωνα εγώ 680 και 700 ευρώ. ΕΟΠΗ, εφορίες, παρακολουθώ όλα τα άλλο. Τώρα λοιπόν που εγώ γυρνάω πια και πηγαίνω, έχω πάρει το τρένο και πηγαίνω για τον Θεό, δεν αφήνω να ζήσω. Εγώ έχω γυναίκα με 96% αναπηρία και δυσκολεύομαι τις 15-17 μέρες τις πρώτες. Τίποτα. Με 96% αναπηρία. Εγώ την πλένω, εγώ την καθαρίζω, εγώ την ξεσκονίζω, εγώ τα πάντα. Γιατί δεν έχω δύναμη να βρω μια γυναίκα. Και μόνος μου τραβάω 24 ώρες, 24 ώρες, τα 73 μου, 74 μου χρόνια αυτό το κουπί. Δεν σκέφτεται κανένας. Αυτοί που βρίσκονται επάνω, που είναι τα κοίμη με τους βιομήχανους και τους υποπλιστές, τρώνε και πίνουνε. Αυτό το φτωχό λαό, 37 ολόκληρα χρόνια δούλευα. 37. Ποιο σήμερα δουλεύει 37 χρόνια, κύριε Καμπούρη. Κύριε Χρήστο, έχετε τα δίκια σας. Με 96% επίσημα έγραφο του Υπουργείου Υγείας αναπηρία και δεν μπορώ να βρω μια γυναίκα γιατί δεν έχω δύναμη. Μάλιστα. Κύριε Χρήστο μου, καταλάβατε. Καλή δύναμη, λοιπόν, τι να σας πω. Και όλα απάνω μου, 74 χρόνια άνθρωπος, τι να κάνω άλλο. Και δεν σκέφτονται 12 χρόνια ταλαιπωριέμαι. Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Άννα, καλησπέρα σας. Κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε, κυρία Άννα. Θα ήθελα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, και εσείς από μια ψυχολογική εκπομπή καταντήσετε ενημερωτική μετά αυτούς. Και θέλω να καταγγείλω το εξής. Και να το κοιτάξετε, κύριε Καμπούρη, και ο αρχισυντάκτης εκεί, ο κύριος Ζήφας. Πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος βάσει της τελευταίας πενταετίας βγάζει τη σύνταξή μας. Εγώ δούλεψα 30 χρόνια και μου έχουν κόψει 4 επικουρικά. Και νόμος 1711, σημειώστε, νόμος 1711 κάθετος του 87, στερεί από τις ανύπαντρες στιγατέρες των αστικών τη σύνταξη την αναλογική του πατέρα τους. Μάλιστα. Ενώ την παίρνουν θυγατέρες ανύπαντρες που δουλεύουν δικαστικών, δημοσίων υπαλλήλων. Με πόσα χρήματα ζείτε σήμερα, αλήθεια? Με 400 ευρώ, κύριε Τζίφα. Με 400 ευρώ. Έχω επίδομα αναπηρίας. Από τα 53 μου χρόνια έμεινα χωρίς δουλειά, ακούσια, γιατί δούλευα με συνδετικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Πρέπει να ξέρουν όλοι αυτοί, όλοι αυτοί όμως που εγώ τουλάχιστον είμαι ένα άτομο το οποίο προσωπικά είμαι διαβασμένη και ψάχνω με. Θέλει ο τόπος αυτός αντιπολίτευση.
Ο λαός ψηφίζει συνέχεια Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Είδαμε και τη Χούντα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, κύριε Τσίφα. Κύριε Καμπούρη, κάντε κάτι. Είναι άδικος. Το κάνανε οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Είναι δυνατόν να δουλεύει όλους 30 χρόνια και να υπολογίζει η συνταξή του βάση τελευταίας πενταετίας. Και να κόβω τα επικουρικά του ταμεία. Λογίστρια ήμουν και ξέρω πολύ καλά από οικονομικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε κυρία Μαρία. Είμαστε τόσο πολύ αγανακτισμένοι με αυτή την κυβέρνηση που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα κύριε Καμπούρη. Δεν μπορούμε πια. Αυτή η κυβέρνηση είναι ό,τι χειρότερο που συνέβη πάνω στη γη. Μας κόβουν κάθε μέρα τις συντάξεις. Μας κόβουν τα επικουρικά. Πώς θα πάμε με τόση ακρίβεια να ψωνίσουμε? Εμείς δεν έχουμε ούτε 40 σπίτια, ούτε 50, ούτε τη μισή διφάδα που έχουν αυτοί. Και κάτι άλλο. Είχανε κάνει η Νέα Δημοκρατία ένα νόμο περί ευθύνης υπουργών να κλέβεις και να μην σου κάνουν τίποτα. Και ένα συμπολίτης μας για να κλέψει ένα κουτί γάλα πάει μέσα. Έχουνε θησαυρίσει στις πλάτες του ελληνικού λαού. Ό,τι δεξιά άμα ανεβαίνει πάνω η χώρα ισοπεδώνεται. Ισοπεδώνεται η χώρα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με τόση ακρίβεια. Ντροπή τους! Ντροπή τους! Να ξεκουμπιστούν να φύγουνε. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τον τόνο μου. Να είσαστε καλά. Πάμε στην κυρία Ειρήνη. Κυρία Ειρήνη, καλησπέρα σας. Πώς το βλέπετε και αυτό, κυρία Ειρήνη? Είμαι αγανακτισμένη. Ο Τσίπρας πουλήσει τη Μακεδονία και ο Μητσοτάκης θα πουλήσει το Αιγαίο. Real estate κάνουμε. Εκεί φτάσαμε. Εγώ 30 χρόνια μου τα φάγανε και τα πικουρικά και όλα. Και τώρα είμαι με καρδιά με αναπνευστικό, με κοινωνικό προβλήματα και μου ζητάνε 7.000, το είχα να χειρουργηθώ από την εκκλησία Βανοβάη. Άσε φίλοι, άσε, είμαι χαρακτηρισμένοι, μόνο τους ξένους κοιτάνε να τα δίνουν όλα. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα που λέτε, κυρία Ειρήνη. Ναι. Είσαι αλλοδαπός λαθρέος που μπήκε στη χώρα. Βεβαίως θα σε αγκαλιάσουμε, θα σε στηρίξουμε σαν χώρα, θα σου έχουμε και φαγητό. Και το ρεύμα σου και περίθαλψη και όλα. Και κλέβουν και σκοτώνουνε. Είσαι Έλληνας. Μείνε στο παγκάκι έξω να μείνεις. Κατάλαβε. Και άντε και πέθανε. Έτσι μας έχουν κάνει. Καλά που είναι η εκκλησία. Αλλιώς θα ήμουν πεθαμένη. Και αν δεν μου βοήθαγε ο νησιός μου. Μάλιστα. Είμαι καταξημένη Φίλπα. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνεις την κατάστασή μου. Με έχουν αφήσει. Με 420 ευρώ, τι να κάνω εγώ τώρα, πώς δενώ τηλέφωνο, φάρμακα, την υγεία μου που είναι χάλια. Δεν βγαίνει. Δεν περπατάω. Κυρία Ρένη μου, σας ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Παντελή. Κύριε Παντελή, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε, κύριε Παντελή. Τώρα μισό λεπτό. Περιμένουμε τον κύριο. Σας ακούμε, κύριε Παντελή. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Εγώ κατάνεσα τα χαρτιά μου από τις 31... το Δεκέμβρη του 21. Μάλιστα. Και ακόμα δεν είστε η σύνταξή μου. Ούτε έναν ούτε τίποτα. Και θα περιμένετε. Ακόμα υποτίθεται λένε ότι θα υπάρχει το fast γρήγορα. Fast track, ναι. Έτσι λέει. Να το δούμε. Σύνταξη. Θα περάσουν 15 χρόνια. Και ακόμα σε ίδια θα είμαστε. 15 χρόνια θα περάσει. Ναι. Ξέρω κι εγώ, αφού σε εδώ που έχουμε μπλέξει. Θα περάσει 15 χρόνια, εγώ είμαι 70 στα 15 χρόνια. Και ρέταμε στον πλάτανο. Για να έχετε πάνω απ' όλα. Αυτό γίνεται και ευελπιστούμε η υπόσχεση που έκανε η κυβέρνηση ότι θα γίνει fast track στις συντάξεις να γίνει. Γιατί έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που περιμένουν εδώ και 3 και 4 χρόνια να πάρουν σύνταξη. Ενώ σε άλλα γίνονται fast track. Περιμένουμε να πάρουν σύνταξη. Καήκαμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καήκαμε. Πλέον λέμε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μπας και πάρει κοσμάκι συντάξη που περιμένουν. Χιλιάδες κόσμος περιμένει να πάρει σύνταξη. Τώρα κύριε Σιγήρη, πάμε να ακούσουμε τη φωνή των πολιτών στο 2400-2400. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Με εμένα μιλάτε έτσι? Ναι, κύριε Κατερίνα, σας ακούμε. Κοιτάτε, καταρχήν θέλω, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δώσει ενίσχυση σε όλους τους συνταξιούχους και εργαζόμενους, υψηλόμισθους ή χαμηλόμισθους, το ποσό των 200 ευρώ. Και στη Γερμανία το έχουν πάρει όλοι. Μιλώ για τις συγγενείς μου, με 5.000 ευρώ το μήνα το πήρε. Εμάς γιατί κάνουν μια επιλογή πλαφών στα μέα,
χαμηλοσυνταξιούχους στους χαμηλόμισθους. Ένα αυτό. Όσο τώρα αφορά για τον Τσίπρα, είναι ξεφτύλας. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και αναφέρεται η κυρία στον Τσίπρα, γιατί όπως σας είπαμε, έχει ξεκινήσει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έφερε τον πρώην Πρωθυπουργό των Σκοπίων σε αυτόν τον τύπο που πήγε και χάρισε το όνομα Μακεδονία. Την προδοτική αυτή συμφωνία. Την προδοτική αυτή. Και αντί και η Νέα Δημοκρατία να πάει και να πει, έλα εδώ, τα ακυρώνουμε, σας απαγορεύουμε. Κάθονται και βάλανε προσοχή στην προδοτική αυτή συμφωνία. Σφυρίζουν αδιάφορα είναι κάτι. Που τότε θυμόμασταν εμείς και οι υπουργούς σημερινούς της Νέας Δημοκρατίας ήταν με τις σημαίες στο Σύνταγμα ενάντια σε αυτή την προδοτική συμφωνία. Ω, ναι. Και κανένας από δάφτους δεν έχει πει τίποτα. Ω, ναι. Τίποτα, μόκο. Αυτό το κάνανε δημοσίως. Στα κρυφά δεν έκαναν αυτό. Και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία στα κρυφά είχαν συμφωνήσει διπλή συμφωνία. Έτσι σκέτο Μακεδονία για το εσωτερικό της χώρας και Μακεδονία των Σκοπίων για τον ΟΗΕ. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το είπες. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε άλλη γραμμή. Καλησπέρα σας. Κυρία Ηλιάνα. Σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε, κυρία Ηλιάνα. Σας χαίρομαι που σας βλέπω. Σας βλέπω κάθε μέρα. Να είσαστε καλά. Είσαστε το μοναδικό κανάλι που για δουλειά να έχω θα κάτσω να σας δω. Να είσαστε καλά. Είναι η καταγωγή μου από την Τραπεζούντα. Μάλιστα. Διωγμένη από τους Τούρκους. Οι προγονείς μου τραβήξανε τα πάντα. Με βάλωσα στο εξωτερικό, ήρθα με τα παιδιά μου, με τα ρούχα που φόραγα. Φύγαμε από τον πόλεμο, από το Κάυκασο. Ήρθα εδώ, εκεί είχα δουλέψει 20 χρόνια στο εξωτερικό. Τα παιδιά να έρχονται από το σχολείο με κλάματα από ρατσισμό και από τη συμπεριφορά, ακόμα και από τους δασκάλους. Εκεί ήμασταν Έλληνες, αυτό θέλω να σας πω, και εδώ είμαστε ξένοι. Θέλω να με καταλάβετε. Σας καταλαβαίνω πολύ. Ήρθα εδώ, σας ορκίζομαι. Έχω δουλέψει 30 χρόνια. Τα πρώτα 10 χρόνια δούλευα στα σπίτια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Είχα να μεγαλώσω τα παιδιά μου και δεν μπορούσα να τους αφήσω να κοιμούνται τα παιδιά έξω και να είναι νηστικά. Τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά, δούλευα και πού δεν δούλευα. Σε καθαρίζω. Να δουλεύω 10 ώρες και να μου κολλάνε 4 ώρες. Να δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα, κάθε γιορτή. Και να μου κολλάνε 4 μέρες την εβδομάδα έθιμα. Έτσι είναι, δυστυχώς. Στο τέλος, ποιο είναι το αποτέλεσμα, που τώρα έφτασα 69 χρονών είμαι, χωρίς σύνταξη, χωρίς τίποτα και δεν ξέρω τι με περιμένει. Μάλιστα. 2 χρόνια παλεύω με τους εργατολόγους να καταθέσουν τα χαρτιά μου έστω στο ΟΠΕΚΑ. Μάλιστα. Κύριε Ηλιάνα μου. Και τίποτα δεν βγαίνει. Κύριε Ηλιάνα μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείτε να με συμβουλέψετε τι να κάνω. Να δω, σας κρατήσουμε τα στοιχεία σας, να κοιτάξουμε κι εμείς. Μάλιστα. Με όποιον μπορούμε να σας δώσουμε μια βοήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηλιάνα. Πάμε στην κυρία Εύα. Κυρία Εύα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Καταρχήν ευχαριστούμε γιατί έχουμε φωνή. Και η φωνή μας ακούγεται μόνο από εσάς. Ναι, είστε καλά. Για τον κύριο Τσίπρα, τι να πούμε. Εδώ η γυναίκα του φόρεσε μπούργα για να πάει έξω. Άθεος. Δεν έχει ούτε ιερό, ούτε όσιο. Εγώ σαν Ελληνίδα το μόνο που καταλαβαίνω ότι έχουμε, συγγνώμη για τη φράση, 300 νταβαντζίδες στη Βουλή και 9 εκατομμύρια ιερόδουλους και ιερόδουλες. Αυτά τα λέμε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σκληρά μίλησε η τηλεθεάτρια, αλλά η αγανάκτηση και η οργή του κόσμου είναι δικαιολογημένη. Να ακούσουμε και άλλες γραμμές και άλλους τηλεθεατές. Είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι με τους συνταξιούχους, με όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή και ο κόσμος υποφέρει στην κυριολεξία, και απ' την άλλη την πρόκληση του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πρώτος και καλύτερος σκάει μύτη
ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων, όπου ο κύριος Τσίπρας χάρισε τότε με κορδελάκι το όνομα Μακεδονία. Την προδοτική αυτή συμφωνία. Την προδοτική αυτή συμφωνία. Πάμε. Το κύριο Ριστοτέλη. Κύριε Ριστοτέλη, καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε κύριε Σαμπούρη. Υπομονή κύριε Ριστοτέλη με όλα αυτά που γίνονται. Υπομονή κάνουμε. Ακούστε κύριε Καβούρη. Ακούω αύξηση της ενέργειας. Ακούω αύξηση τα πάντα των τροφίμων. Από το 2015, εγώ είμαι διαχειριστής της πολυκατοικίας, δεν έχω με βάλει ποτέ πετρέλαιο. Γιατί ήταν ακριβό. Μάλιστα. Το καταλάβετε κύριε Καμπούρη. Τα περισσότερα σπίτια είναι χωρίς θέρμανση. Εμένα μου ήρθε το ρεύμα. 40 ευρώ. Η καρέντα και 20 ευρώ. Για το λίγο. Μάλιστα. Ακούω τώρα, ακούω εδώ στην Ελλάδα ότι όλοι μας έχουμε συντάξεις μικρές. 300 ευρώ, πόσο δουλεύτανε, εγώ έχω 690 ευρώ, λέω τόσο δούλεψα. Να είστε, κύριε Σωτέρη, σας ευχαριστούμε πολύ, πάμε. Περίμενε, κύριε Καβούρη. Πείτε για να ακούσουμε κι άλλους τηλεθεατές, σας ακούμε. Περίμενε. Βλέπω εδώ, στο σοσιαλισμό, έχουμε καπιταλισμό και στο σοσιαλισμό, ξέρεις πως θα ήταν το μυροκάποτο. Στον υπαρκτό εσωτερικό, ένα δολάριο την ημέρα. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο ήταν η ζάχαρη, ένα δολάριο. Μάλιστα. Κύριε Σωτέλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Είμαι ο Γιάννης Αναγνώστου. Μάλιστα, κύριε Αναγνώστου. Από το Χολαργό, το λέω και επωνύμως. Μάλιστα. Αυτοί οι απατεώνες που μας κόψανε τα δώρα, ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς, γιατί τα παίρνουνε και όλοι οι άλλοι μετέπειτα τα παίρνουνε. Ο κύριος Μπιλονάκης το γράφει στο κανάλι που του έδωσε ο Καρατζαφέρης, ανέβαζε, κατέβαζε τον Παπανδρέο δολοφόνο και ό,τι θέλεις και αυτό. Και μόλις μπήκε στη Βουλή έγινε και αυτός μπήκε στο κλαμπ των συμμοριών και παίρνει τώρα το δεκάρικο και όλα τα άλλα. Κύριε Γιάννη, το έχει κλείσει. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη. Πάμε. Έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε να δούμε τι. Πάμε στην κυρία Παναγιώτα. Κυρία Παναγιώτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τον κύριο Καμπούρη ήθελα. Σας ακούμε, κύριε Παναγιώτα, είσαι στον αέρα. Είμαι καμινιώτησα και ήξερα και το πατέρα και τον παππού του κύριου Φίλιππα. Μάλιστα. Ήθελα ένα πράγμα να σας κάνω. Δεν είναι. Έχω παραγγείλει κάτι καλύματα. Τώρα θα σας τα πούνε στο κοντρόλ. Θα σας συνειδητήσετε στο κοντρόλ για το πώς θα το παραλάβετε. Τώρα εδώ βγάζουμε τα θέματα μας, τα οποία είναι άλλα. Αν έχουν καθυστερήσει, θα σας τα φέρουνε. Είναι η εταιρεία Courier που ευθύνεται για τις καθυστερήσεις καμιά φορά για να τα παραλάβετε. Πάμε να ακούσουμε άλλη γραμμή. Καλησπέρα σας. Ναι, κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Καρανταφέρης έβγαλε καλούς λεβέντες, αλλά προδότες. Πρώτος, Άδωνης Γεωργιάδης. Δεύτερον, Πλεύρης. Και λυπή, ο Μιλωνάκης. Όλα αυτά τα παλικάρια που έβγαλε ο Καρανταφέρης τα πουλήσανε για μια... Τώρα, να μείνουμε στο θέμα μας τώρα. Εσείς είστε ικανοποιημένοι με τις συντάξεις. Όχι, εγώ παίρνω μια αναπηρική σύνταξη. Ναι. Σας ακούμε. Είσαστε ικανοποιημένοι με τη σύνταξη που παίρνατε στο σπίτι σας. Με 8.500 ένσημα από 15 χρονών παιδάκι και παίρνω 600 ευρώ. Και δεν μας δίνει για 10 ευρώ, δεν μας δίνει αυτό το φιλοδόρημα. Το Λάσονο Τσίπρας έδωσε και ένα φιλοδόρημα. Αυτή είναι πολύ αχάριστη η κυβέρνηση. Για 10 ευρώ. Υπάρχουν και άλλοι που λένε για 5 ευρώ. Ένα ευρώ ακούσαμε προχτές. Ναι. Ένα ευρώ. Δεν παίρνουμε τα 200 ευρώ, αυτό το οποίο πάει να δώσει η κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε εδώ. Έχεις πάει στο τηλεφωνικό κέντρο να ακούσουμε άλλη μια γραμμή. Τον κύριο Θεοδόση. Κύριο Θεοδόση. Και μένουμε εδώ. Κύριε Θεοδόση, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, Φίλιππε. Είμαι ο κύριος Θεοδόση, από πειραία.
Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι αφορά το τηλεφώνημα μου σε τρεις ενότητες. Έχω μια αναπηρία 67% εδώ και αρκετά χρόνια με ένα νόσημα. Είναι σαν σκλήρυνση κατά πλάκα, λέγεται Γιλάν Βαρέ πολυνευροπάθεια. Ναι. Είναι μεικτή αισθητικοκινητική βαριά πολυνευροπάθεια, εντάξει. Το οποίο μου είχε ατροφήσει όλους τους μυς και μου είχε κάνει ζημιά στα νεύρα και οριακά περπατάω. Παράλληλα τον Απρίλιο του 2021 έπαθα και έναν καρκίνο στο αίμα, λέγεται μακροσφαιρμεμία του Βάλτερστρον. Έχω κάνει 6 χημειοθεραπείες και έχω και άλλα πολλά προβλήματα όπως ένα ισχυμικό εγκεφαλικό, ισχυμική καρδιοπάθεια, παροξυσμική κορμική μαρμαριγή, πιέσεις και καρδιές και όλα αυτά τα πράγματα. Που θέλω να καταλήξω και σας ξεκινάω τις τρεις ενότητες. Πρώτον, παίρνω μια σύνταξη αναπηρίας δική μου. Είχα κατάστημα 23 χρόνια, 557 ευρώ δεν μου τη χαρίζει το κράτος έτσι. Παίρναμε το ΕΚΑΣ, μας το έκοψε μια κυβέρνηση πριν, του κύριου Τσίπρα νομίζω. Λοιπόν, τα έξοδα μου για την νοσηλεία μου και για αυτά που θέλω, φυσιοθεραπείες και αυτά, εκτός από τις χημειοθεραπείες, όλα τα άλλα πληρώνονται. Εντάξει, αδρά, θέλω πάνω από 500 ευρώ. Φανταστείτε 557, πώς μπορώ να ζήσω, οικογένεια και όλα αυτά. Παράλληλα, πάμε δύο, στο πρόστιμο. Έχουμε στείλει χαρτιά με όλα αυτά από το Μεταξά, από το κρατικό και από άλλα νοσοκομεία. Έχω και αλλεργίες, παίρνω ξοζάρ και κάτι άλλο, αλλεργικό από όλα αυτά, για να γίνει επεξέδε, να μην μου έρχεται το πρόστιμο. Να εξαιρεθείτε το πρόστιμο. Τον πρώτο μήνα 50 ευρώ και τώρα άλλα 100. Δεύτερο. Τρίτο. Έχω περάσει σε μια επιτροπή πρωτοβάθμια για ένα επίδομα αναπηρίας, ένα επίδομα το οποίο το δικαιούμαι από το Μεταξά μου δώσανε χαρτιά για το ΚΕΠΑ όπως και από το κρατικό. Εγώ έχω αναπηρία 55% από την Γιλάν Βαρέ, 40 με 80 την ώρα που έχω νοσήσει από τον καρκίνο και έχω κάνει και χημοθεραπείες. 30% από όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή αν τα αναστρίξουμε βγαίνει πάνω από 110%. Μου δώσανε μόνο 55, με παραπέψαν δευτεροβάθμια, πέρασα και μου λένε ότι θα περάσω τώρα 20 Μαΐου. Λοιπόν, και ξέρω περιπτώσεις που άλλος με ένα βήχα, άλλος με μια ψυχολογικό πρόβλημα του δίνει 380 ευρώ ένα επίδομα αναπηρίας. Φανταστείτε έτσι τι αδικίες γίνονται. Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά. Και το θέμα είναι ότι ας τα ακούσουν κάποιοι. Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί βλέπουμε αρκετά τα προβλήματα που μας είπατε.